θα μπορεί να παίξουν μπάχη το βράδυ. Βέβαια. Ποδόσφαιρο. Το έργο του Αθλητικού Κέντρου της Αγίας Εκατερίνης στο Ηράκλειο παίρνει πλέον το δρόμο του. Τη σχετική σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός στη Λότζα με τον ανάδοχο εργολάβο του έργου το πρωί. Θα κατασκευαστεί τώρα το πρώτο τμήμα επιφανείας περίπου 14 στρεμμάτων που θα περιλαμβάνει όλες τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες αλλά παράλληλα και την αναβάθμιση του νουσιώδη της περιοχής των Μεσαμπελιών όπου γίνεται. Το κόστος σε ό,τι αφορά τις φυτέψεις του πρασίνου που θα είναι άφθονες είναι από το πρόγραμμα Live Green. Το υπόλοιπο είναι από το Δήμο Ηρακλείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια. Το χρονοδιάγραμμα είναι 8 μήνες. Ο ανάλογος προηγούμενος που υπογράψαμε τη σύμβαση μας υπηρεσχέτη θα το τηρήσει. Αυτό μένει να το δούμε. Για το Δήμο Ηρακλείου αποτελούσε ένα στίχημα η υλοποίηση αυτού του έργου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μάλιστα από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Ένα έργο δεκαετιών σήμερα επιτέλους υλοποιείται, αφού πριν λίγο υπεγράφει η σύμβαση με τον εργολάβο από το Δήμαρχο Ηρακλείου. Είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει νέα πνοή στο προάστιο, θα το αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο και δόξα τω Θεώ βλέπουμε να γίνονται έργα στην περιοχή τα οποία περιμέναμε τόσα χρόνια και ένα από αυτό είναι και το Αθλητικό Κέντρο της Αγίας Εκατερίνης. Το Αθλητικό Κέντρο της Αγίας Εκατερίνης θα περιλαμβάνει γήπεδο καλαθοσφαίρισης και γήπεδο ποδοσφαίρου, ενώ εκεί θα μπορούν να αθλούνται τόσο οι κάτοικοι της Αγίας Εκατερίνης όσο και των γύρω περιοχών. Ήταν ένα αίτημα των κατοίκων της περιοχής πολλών ετών, πάνω από 10, αλλά ήρθε η ώρα τώρα να γίνει και αυτό πραγματικότητα, όπως και μερικά άλλα τα οποία είχαν προγραμματιστεί για την Αγία Εκατερίνη.